πετύχει αυτή η διοργάνωση. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Υπουργό μας, τον κύριο Δασογιάννη, και τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μορφωπό, οι οποίοι μου συμπαραστάθησαν ηθικά, καθώς και στην ηγεσία του Αστυνομικού Σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Παντελάκη, που ήρθατε εδώ κοντά στο στούντιο. Η Αθήνα πανηγυρίζει, ο Πειραιάς πανηγυρίζει, όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Καλά κάνει, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Στο σημείο αυτό, να ξαναδούμε λοιπόν τα σημερινά αποτελέσματα. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιταλία 84-87, πέμπτη ομάδα της Ιταλίας, έκτη ομάδα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Και τελικώς, Σοβιετική Ένωση, Ελλάδα 101-103 στην παράταση, πρώτη ελληνική ομάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ελληνική ομάδα. Και η τελική κατάταξη. Πρώτη Ελλάδα, δεύτερη Σοβιετική Ένωση, τρίτη Γιουγκοσλαβία, τέταρτη Ισπανία, πέμπτη Ιταλία, έκτη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, έβδομη Πολωνία, όγδοη Τσεχοσλοβακία, ένατη Γαλλία, δέκατη Ολλανδία, ενδέκατο το Ισραήλ, δωδέκατη Ρουμανία. Ο Νίκος Γκάλης, πρώτος σκόρερ, σημείωσε 296 πόντους. Ποσοστό στα δίποντα, πρώτος ο Ιταλός Κώστα με 32-44. Ο Γιωβάης στα ποσοστά στα τρίποντα, πρώτος 8-12. Ελεύθερες βολές, πρώτος ο Ζέλιγκ με 34-37. Πέρασε τον Γιάκελ που προηγείται μέχρι χθες. Ο Γκαμτσί, 28 τρίποντα, πρώτος λοιπόν στα τρίποντα ο Ισραηλινός Γκαμτσί. Πρώτος rebounder ο Δυτικογερμανός Βέλμπ με 98 rebound. Πρώτος της assist ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 17, μία assist παραπάνω από τον Ιταλό Μπρούνα Μόντι. Τρίτος βέβαια ο Νίκος Γκάλης, ισοβαθμί με Βάλτερς, Ματσουλένης και Κο. Πρώτος ο Φασούλας στα κοψίματα με 43, δεύτερος ο Βεστρής ο Γάλλος με 34. Πρώτος στα κλεψίματα ο Μαρτσουλένης με 23 κλεψίματα, ένα κλέψιμο πάνω από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που έχει 22, ο Ισπανός 21. Περισσότεροι πόντοι σε ένα παιχνίδι ο Νίκος Γκάλης και ο Γκαμτσί πρώτοι με 44 πόντους, στην τρίτη θέση ο Γιάκελ με 42 πόντους. Και περισσότερη ώρα παιχνιδιού από τον Νίκο Γκάλη, 5 ώρες 21 πρώτα 17 δεύτερα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Όχι για σήμερα, τελείωσε η ειδική εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο Ευρωμπάσκετ. Θα θέλαμε πριν σας καληνυχτήσουμε, πριν σας καλημερίσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ, τους υπαλλήλους του σταδίου και φυσικά όλο το προσωπικό της ΕΡΤΕΝΑ που εργάστηκε εδώ κάθε μέρα εδώ και 14 μέρες και όσους βοήθησαν, με συγχωρούν όσους ξεχνάω, το γραφείο τύπου, τους συναδέλφους του γραφείου τύπου. Προγράστηκαμε λοιπόν εδώ σκληρά με στόχο την ενημέρωσή σας αποκλειστικά και μόνο να είστε ενήμεροι για κάθε τι που συμβαίνει καθημερινά κατά τη διάρκεια του 25ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, απλώς συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα. Σας ευχαριστούμε που ξενυχτήσατε καθημερινά μαζί μας. Τίποτα άλλο. Καλή σας νύχτα, καλή σας μέρα.